Πλάνο, κυρίες και κύριοι, πλάνο. Με τον όρο πλάνο αναφερόμαστε σε έναν λεπτομερή τρόπο δράσης που σκοπό έχει την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Και όταν αυτό, παιδιά, υπάρχει και είναι ξεκάθαρο από την αρχή, τότε συμβαίνουν πράγματα όπως αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Ο James Gunn, λοιπόν, πήρε την κινηματογραφική του μπαγκέτα και είπε να παίξει λίγη καλή μουσική μέσα στην παραφωνία που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Πάμε, λοιπόν, σήμερα να μιλήσουμε για την τρίτη ταινία Guardians of the Galaxy, η οποία ήρθε για να κλείσει άλλη μία τριλογία στον κόσμο του MCU. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να τα λέμε, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου πω ότι ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο που θα έρθουν στο μέλλον. Και να πω και ένα ξεχωριστό τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Νομίζω ήρθε η ώρα να τα πούμε. I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I formed the Guardians. Δόξα τω Θεώ, δόξα τον Πανάγαθο αλλά και τον James Gunn, ρε παιδιά. Ήρθε η ώρα επιτέλους να πω και δυο καλά λόγια για μια σουπερηρωϊκή ταινία. Όχι τίποτα άλλο, έχω καρδίσει και γραφικό τον τελευταίο καιρό. Αλλά δεν φταίω εγώ, οι ταινίες δεν. Γιατί θα με έχετε ακούσει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό να κάνω παράπονα και να παραπονιέμαι για τη New Age Marvel και όχι μόνο για τη Marvel, δηλαδή, γιατί και η DC δεν πάει και πίσω. Και από ό,τι έχω καταλάβει και από τις δικές σας αντιδράσεις και από τα δικά σας σχόλια, δηλαδή κάτω από τα βίντεο, δεν είμαι και μόνος μου σε αυτό. Το Project Polysyban, νομίζω πως όλοι το έχουμε καταλάβει πως δεν έχει ξεκινήσει καλά. Τα πράγματα έχουν στραβώσει λίγο ή πολύ, και αν είστε υπέρμαχοι της φράσης «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός», τότε νομίζω πως η λέξη αισιοδοξία δεν θα σας χαρακτηρίσει για το μέλλον του MCU. Πώς όμως, κυρίες και κύριοι, εάν είσαι δημιουργός στη Marvel, μπορείς να ξεφύγεις από όλο αυτό το πανηγύρι? Πώς ξεφεύγεις, ρε παιδί μου, ειδικά όταν λέγεσαι James Gunn και είσαι ένας σκηνοθέτης ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του όλα αυτά τα χρόνια και έχεις ένα συγκεκριμένο στυλ, μια συγκεκριμένη δική σου αισθητική και δεν θες κανείς να στη χαλάσει. Μα είναι πάρα πολύ απλό, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να έχεις αυτό που δεν έχει η νέα εποχή της Marvel, δηλαδή πλάνο. Τι σας έλεγα στο intro. Ο James Gunn, πολύ όμορφα, πολύ ωραία, έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο το έχει από την πρώτη ταινία Guardians και κάνει μπαμ, παιδιά, αυτό από 20 έτη φωτός μακριά. Και κάνει μπαμ, παιδιά, εάν δείτε το τι αντιπροσωπεύει, το τι εκπροσωπεί το κάθε ένα project από την τριλογία Guardians of the Galaxy. Η πρώτη ταινία Guardians έχει ως επίκεντρο και εκπροσωπεί την μητέρα, η δεύτερη εκπροσωπεί τον πατέρα και η τρίτη, για την οποία μιλάμε και σε αυτό το επεισόδιο, εκπροσωπεί τον εαυτό, τον δικό σου εαυτό, τον εαυτό των χαρακτήρων. Γι' αυτό και κλείνει πολύ όμορφα όλες τις ιστορίες των πρωταγωνιστών της και σε κάποιες δίνει και μια μικρή κλωτσιά για τη συνέχεια του στο μέλλον. Και τα λέω επιτέλους όλα αυτά και γεμίζει το στόμα μου, η ψυχή μου, η καρδιά μου, ακόμα και το σηκώτι μου γεμίζει, γιατί ζήλεψα απ' όλα τα υπόλοιπα. Επιτέλους, ρε παιδιά, πλάνο! Πλάνο, παιδιά, πλάνο, θα σας πρίξω. Η τρίτη ταινία Guardians of the Galaxy είναι βγαλμένη μέσα από τα παλιά project της Marvel. Μια ταινία, δηλαδή, με ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Όσο και τραβηγμένες να ήταν κάποιες ιδέες που είχε, γιατί όπως και να το κάνουμε βλέπουμε μια ταινία του James Gunn, δεν σε ενοχλεί όταν όλο το υπόλοιπο είναι σωστά δοσμένο. Γιατί σε αυτή την ταινία, παιδιά, θα δείτε τον πιο όριμο και σκηνοθετικά αλλά και σεναριακά James Gunn. Την ιδανική έκδοση αυτού του σκηνοθέτη, τουλάχιστον μέσα από τα δικά μου μάτια. Ένα James Gunn που δεν έχει αφήσει τον εαυτό του, ρε παιδί μου, να ξεφύγει πολύ όπως είχε κάνει στην ταινία The Suicide Squad, ας πούμε, ή στην σειρά Peacemaker. Είχε βάλει απ' όλα τόσο όσο. Whoever it was that you were in love with, it sounds more like her. Her? Do not bring me into this. Knock it off! What? Είχε το δράμα που έπρεπε να έχει, που άρμοζε να έχει το συγκεκριμένο project και η συγκεκριμένη τριλογία. Είχε ένα πανέξυπνο χιούμορ και το καλύτερο χιούμορ της σειράς, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα. Κύριε παιδιά, δεν φαινότανε καθόλου επιτηδευμένο. Δεν φαινόταν ότι η ταινία προσπαθούσε να γίνει Sony και ντε αστεία Taika Waititi. Κάντα, λέω, Ρανθή. Μπράβο.
Η τρίτη ταινία Guardians έχει διάρκεια περίπου 2,5 ώρες και δεν βαριέσαι στιγμή, και ο κύριος παράγοντας που βοηθάει σε αυτό είναι η σκηνοθεσία. Γιατί σε αυτό το τομέα έχει γίνει η επιλογή να παίζει συνεχώς η ταινία σε δύο timelines, δηλαδή στο παρόν και στο παρελθόν, και η ταινία σου δίνει λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο και σιγά σιγά συμπληρώνει το σεναριακό puzzle της χωρίς να σε κάνει να βαρεθείς στιγμή. Γιατί αν είναι δυνατόν, τόσο καιρό δεν το λέω αλλά δεν κρατιέμαι άλλο ρε παιδιά, για να καταφέρεις να κάνεις έναν θεατή να βαρεθεί σε μια super hero movie, πρέπει να είσαι άχρηστος. Και πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε παιδιά για χαρακτήρες, και για τους παλιούς αψεγάδιους χαρακτήρες αλλά και για τους νέους. Θα μου πει κάποιος τώρα, ρε Θωμά, όταν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά από τις προηγούμενες ταινίες, τότε είναι πολύ εύκολο να έχεις αυτό το αποτέλεσμα στην τρίτη ταινία σου. Όχι, θα σου απαντήσω εγώ και θα σου αναφέρω έναν τίτλο τώρα πρόσφατο, Love and Thunder. Γιατί μη μου πει κανένας ότι η τέταρτη ταινία Thor δεν έκανε μπαμ από χιλιόμετρα, ότι δεν ήταν καν στα πλάνα να βγει και ότι τραβήξανε σεναριακά από τα μαλλιά το franchise για να μπορέσουν να βγάλουν μία ακόμη ταινία. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για να το καταλάβει κάποιος αυτό ρε παιδιά. Ο Thor έχει ξεκινήσει θεός της Asgard και έχει καταντήσει να λέει περισσότερα αστεία και από τους Εφερλή. Το τρίτο Guardians of the Galaxy παιδιά όμως, σε αντίθεση με την προαναφερθήσα ταινία, δεν παίρνει ως δεδομένο τίποτα από το παρελθόν της. Τίποτα όμως. Η τρίτη ταινία Guardians, ναι μεν, είναι μια ταινία που κλείνει μια τριλογία, αλλά έχει αντιμετωπιστεί παιδιά σε όλους τους τομείς της. Ναι μεν ως μια ταινία που έχει παρελθόν, αλλά που έχει και την υποχρέωση να μοιήσει, να επιτρέψει και σε έναν θεατή που δεν έχει δει τις προηγούμενες να την παρακολουθήσει και να καταλάβει τα πάντα. Μη σας πω να την κάνει να δει και τις προηγούμενες, αλλά θα καταλάβει τα πάντα. Έτσι όπως πρέπει να γίνεται πάντοτε δηλαδή. Ναι μεν είσαι μέρος ενός γενικού συνόλου, αλλά πρέπει να στέκεσαι και μόνη σου σαν ταινία. Αυτό φωνάζω τόσο καιρό. Μπράβο ρε James Gunn, μπράβο. Τα ακούς ρε Marvel, τα ακούς ή μάλλον τα βλέπεις. Δικά σου projecting. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο. Πάρε μαθήματα από τον ίδιο στον εαυτό. Και ξέρετε γιατί παιδιά το τρίτο Guardians καταλήγει να είναι καλή ταινία? Γιατί χέστηκε για το Multiverse. Αδιαφορεί εντελώς για την πάρτη του. Ρε δεν ασχολείται καθόλου με αυτό όμως? Και δεν ασχολείται παιδιά με το Multiverse ούτε στην κανονική διάρκεια της, αλλά ούτε καν στις δύο post-credit scenes που ακολουθούν. Τώρα εντάξει, εννοείται πως κάποιους από τους χαρακτήρες αυτούς θα τους δούμε και στο Multiverse στο μέλλον, αλλά παιδιά, οι τρεις ταινίες Guardians δεν έχουν καμία σχέση με το πολυσύμπαν. Ευτυχώς το ξαναλέω. Και πάμε τώρα στους νέους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην ταινία, και στους δίποδους, αλλά και στους τετράποδους. Έχουμε και λέμε. Θα ξεκινήσω με μια νέα χαρακτήρα, η οποία ουσιαστικά δεν είναι νέα, γιατί αυτή η Γκαμόρα που βλέπουμε σε αυτή την ταινία είναι μια εναλλακτική έκδοση της Γκαμόρα από το 2014. Came back a total dick. Oh, please. Και αυτή η λεπτομέρεια που ανέφερα είναι αυτή που κάνει ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι είναι τη συγκεκριμένη αποστολή, παιδιά. Γιατί μιλάμε τώρα για έναν χαρακτήρα ο οποίος, ναι μεν, πρέπει να μοιάζει με τον παλιό χαρακτήρα, πρέπει να έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μην μοιάζει κιόλας. Και το πετυχαίνει αυτό η ταινία 100% και σεναριακά και σκηνοθετικά, αλλά πάνω απ' όλα το πετυχαίνει και η Σαλντάνα με την φοβερή ερμηνεία της. Θα γουστάρατε φουλ με την Γκαμόρα, παιδιά, στο τρίτο Guardians. Είναι και εδώ εκπληκτική, γιατί ήταν και στις προηγούμενες, αλλά εδώ είναι έτσι κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα στους δύο νέους τετράποδους χαρακτήρες. Τον έναν δεν θα τον αποκαλύψω για ευνόητους λόγους, αλλά παιδιά, πιστεύω πως θα πουλήσει πολλά κουκλάκια στο μέλλον, γιατί είναι το ίδιο καλός όπως προείπα με τον άλλο, με τον έτερο τετράποδο χαρακτήρα, τον Κόσμο. Ή μάλλον την Κόσμο, γιατί είναι θηλυκή σκυλίτσα. Την γλυκύτατη σκυλίτσα με τις τηλεπαθητικές ικανότητες, η οποία ναι μεν μπορεί να μην έχει ρε παιδί μου τόσο χρόνο μέσα στην ταινία, αλλά αυτός που έχει τις αρκεί για να αναπτυχθεί σωστά ο χαρακτήρας της, αλλά και για να δεθεί ο θεατής μαζί της. Άλλωστε, εντάξει, πόσο δύσκολο είναι να δεθεί ένας θεατής ή να αγαπήσει ένας θεατής ένα σκύλο. Προχωράμε λοιπόν. Ένας ακόμη νέος χαρακτήρας είναι ο Warlock, τον οποίο τον υποδύεται ο πολύ ταλαντούχος αλλά και ανερχόμενος star του Hollywood, Will Poulter, και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το όνομα και όχι αδίκως. Ο Warlock λοιπόν είναι από αυτούς τους χαρακτήρες που λόγω των πολύ ισχυρών δυνάμεών του είναι πολύ δύσκολα να τον σετάρεις όμορφα και να τον εξελίξεις εύκολα μέσα σε μια ταινία, αλλά ακόμη και αυτόν παιδιά ο James Gunn τον έκανε να εξελίσσεται αρτιότατα. Και μάλιστα σου λέει ότι είναι δύσκολο να σετάρεις έναν τύπου Superman χαρακτήρα σε μια ταινία. Α, βάλω και δεύτερο. Αλλά για μην κακού αυτή τη φορά. My sacred mission
is to create the perfect society. Τον High Evolutionary, τον οποίο τον υποδίεται ο Τζακούντι Ογκούτζι, που κάποιοι θα τον θυμάστε από τη σειρά Peacemaker, εγώ πάλι προσπαθώ να την ξεχάσω. Ο Ογκούτζι λοιπόν εδώ ενσαρκώνει έναν πάρα μα πάρα πολύ καλό κακό και θα έλεγα έναν από τους καλύτερους κακούς που έχει δει ποτέ το MCU. Όχι παιδιά, δεν υπερβάλλω καθόλου, όχι δεν είναι ο ενθουσιασμός της στιγμής που με κάνει να το λέω. Ο High Evolutionary είναι ένας κακός ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, ένα συγκεκριμένο πλάνο, θέλει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία στο δικό του μυαλό φαίνονται λογικά και θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Τα πάντα όμως, χωρίς να έχει κανέναν ηθικό φραγμό. Η ταινία τη δουλειά της παιδιά στο θέμα κακού την έκανε όπως έπρεπε. Καταλήγεις να τον συχαίνεσαι το συγκεκριμένο κακό. Ένας κακός ο οποίος ακροβατεί μεταξύ παράνοιας και λογικής δικής του. Και σύν της άλλης είναι και αυτός παντοδύναμος και ακόμη πιο δυνατός από τον Warlock και όμως παιδιά η ταινία και αυτόν καταφέρνει σεναριακά να τον εξελίξει άρτια. Δηλαδή δεν καταλήγει ποτέ ο θεατής ρε παιδί μου να πει «Μα καλά τώρα πώς έκανε αυτό ή μάλλον πώς δεν μπορεί να κάνει αυτό ενώ πριν έκανε αυτό». Όχι, ευτυχώς ο ιός γκβαντομανία δεν είναι μεταδοτικός, ειδικότερα όταν έχει κάνει το εμβόλιο James Gunn. To the forever. In a beautiful sky. Τώρα, εντάξει, τι να πω για το soundtrack. Εάν έχετε δει, παιδιά, κάποια από τις προηγούμενες ταινίες Guardians, θα ξέρετε ακριβώς τι πάτε να ακούσετε. Σίγουρα θα ακούσετε μουσικάρες. Βέβαια, στις παλιές ταινίες Guardians, η φιλοσοφία που υπήρχε είναι πως παίρνουμε παλιά, κρυφά, όμορφα διαμαντάκια και τα φέρνουμε ξανά στην επιφάνεια. Στην τρίτη ταινία Guardians πήραν κατευθείαν από την επιφάνεια. It's okay όμως, δεν χαλάνε τη γενική εμπειρία ρε παιδιά, τέριαξαν γάντι και αυτά στην όλη εμπειρία και σίγουρα επειδή ο ήχος, επειδή η μουσική είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες συγκεκριμένης ταινίας, για εμένα είναι αυτός που θα με κάνει να επισκέφτομαι ξανά και ξανά τη συγκεκριμένη ταινία στο μέλλον. Με εγωίτευσε πάρα πολύ, παιδιά, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία και μου θύμισε πάρα πολύ, μου έφερε πολύ ισχυρά vibes από το sound design που είχε γίνει στην ταινία Baby Driver. Όσοι δεν έχετε δει το Baby Driver, τρέξτε να το δείτε. Και επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, μία Marvel ταινία με τα πρέποντα CGI. Ναι, okay, ψεγάδια είχε, όλες τις ταινίες έχουν, αλλά δεν ήταν τόσα πολλά ή μάλλον δεν γινόταν να χαλάσεις την γενική εμπειρία, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, όταν όλα τα άλλα γίνονται σωστά, κάνεις εθελοντικά τα στραβά μάτια όταν βλέπεις κάποια ψεγάδια. Γιατί, παιδιά, κανένα κακό CGI δεν είναι ικανό να χαλάσει μία στο σύνολό της καλή ταινία. Εντάξει, δεν είπαμε να είναι και για πέταμα στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι. Μιλάμε τώρα για φυσιολογικά πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται να ψηρίζετε μαϊμού όταν η μαϊμού είναι ο Σίζα. Μπράβο σε εσένα που έπιασε το reference. Εν κατακλείδη. We were always searching for a family until we found each other. Δόξα τον Πανάγαθο και τον James Gunn, παιδιά, η Marvel έχει μία ακόμη καλή ταινία στο ενεργητικό της και κατ' επέκταση μία ακόμη καλή τριλογία. Μία ακόμη άρτια ολοκληρωμένη ιστορία που και θα δώσει κάτι επιπλέον όμορφο στο ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν, αλλά και θα μπορούμε να την απολαμβάνουμε στο μέλλον ως μεμονωμένη οντότητα. Θεωρώ πως είναι σε πολύ υψηλή θέση στις τριλογίες της Marvel και ίσως στο μέλλον, στο προσεχές μέλλον, να γίνει και ένα αντίστοιχο βίντεο που θα κατατάξουμε όλες τις τριλογίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, γιατί έχουν ολοκληρωθεί και αρκετές. Επιτέλους ρε παιδιά, μετά από καιρό πήγα, πλήρωσα, είδα μια ταινία και δεν έκλαιγα μετά τα λεφτά μου. Και να πεις πάει στο διάλο τα λεφτά, θα τα ξαναβγάλεις αργά ή γρήγορα. Τον χρόνο ρε παιδιά που χάνουμε, ποιος θα μας τον ξαναδώσει πίσω? Αφήστε απαντά εγώ κανείς. Τρέχτε να δείτε τη νέα ταινία Guardians λοιπόν. Τρέχτε να ξαναζήσετε μια εμπειρία βγαλμένη από τα παλιά. Μια ταινία που ήρθε για να μας θυμίσει ξανά το πόσο διασκεδαστικό και πόσο εκπαιδευτικό ταυτόχρονα είναι να βλέπει κάποιος μία σούπερ ηρωική ταινία. Γιατί είπαμε, πάνω απ' όλα μία ταινία πρέπει να περνάει ένα ηθικό δίδαγμα και το Guardians of the Galaxy, παιδιά, το τρίτο Guardians of the Galaxy είναι τίγκα στα ηθικά διδάγματα, τα οποία τα περνάει και με πολύ όμορφο τρόπο. Είναι δεδομένο για όλες τις ταινίες αυτό, αλλά πόσο μάλλον Marvel όταν θέλει στο σύμπαν σου να έχει την ταμπέλα Family
friendly. Μπράβο λοιπόν στο James Gunn και την ομάδα του για το πολύ όμορφο τελευταίο ταξίδι που έκανε στον κόσμο του MCU. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσει το νέο του ταξίδι στο DCU. Αυτά είχα λοιπόν να πω εγώ για την τρίτη ταινία Guardians. Όσοι έχετε δει την ταινία, θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τη δική σας άποψη. Θα σας στέρβω παρακαλέσω χωρίς κανένα απολύτως σπόρο. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βίντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, να περνάτε όμορφα, να γουστάρετε και να βγαίνετε έξω να διασκεδάσετε. Αυτά. Τα λέμε.